Γεια σας παιδιά, καλώς ήρθατε στο κανάλι μου και καλώς ήρθατε σε ένα ακόμη gaming video. Σήμερα θα παίξουμε το Love Choice, ένα παιχνίδι που από ό,τι έχω καταλάβει είναι παιχνίδι επιλογών και ουσιαστικά ξεκινάς μια σχέση. Δεν ξέρω τι μας περιμένει. Πριν ξεκινήσουμε όμως, θέλω να συγκρουστείτε όλοι ότι έχετε πατήσει like σε αυτό το βίντεο και ότι έχετε κάνει εγγραφή ή αλλιώς subscribe. Είναι κάτι που είναι εντελώς δωρεάν. Με βοηθάει πάρα πολύ καθώς μου δείχνει την υποστήριξή σας και επίσης βοηθάει και εσάς για να μην χάσετε κανένα από τα επόμενα βίντεο που θα ανέβουν. Άλλο ένα παιχνίδι που δεν έχει ελληνικά. Γιατί μας κάνετε μπούλ? Γιατί έχει κινέζικα, βασικά πρέπει να είναι κινέζικο γενικά. Α, να φορέσουμε ακουστικά λέει για καλύτερη εμπειρία. Τι θα ακούσω, να φοβάμαι. Α, έχει ρομαντική μουσικούλα. Είναι ένα κοριτσάκι και ένα αγοράκι. Music, θα τη χαμηλώσουμε λίγο, παρόλο που δεν μου δίνουν σημασία να χαμηλώνουν τη μουσική τα παιχνίδια συνήθως. Αυτό είναι μόνο άλμπουμ, αβγάζουμε φωτογραφίες. Πολύ απλό παιχνίδι. Πάμε να ξεκινήσουμε. Βασικά, όχι, θα αφήσω τη μουσικούλα. Ελπίζω να μην φάμε copyright. Okay. Πάμε να ξεκινήσουμε. Select story. Α, έχουμε love game, love distance, love detective. Αγάπη παιχνίδι, αγάπη απόσταση, αγάπη detective. Okay. Θα πάμε στο παιχνίδι. Είμαι game developer. There's a game jam today. Είμαι game developer. Εγώ. Και έχει ένα event σχετικά με τη δουλειά μου τέλος πάντων. Και οι συμμετέχοντες έχουν 48 ώρες για να φτιάξουν ένα παιχνίδι γύρω από το θέμα που τους δίνεται. Μερικές φορές αν είσαι τυχερός μπορεί να υπάρχουν κορίτσια λέει στην ομάδα σου. Αλλά η ομάδα μου δεν είχε πολύ τύχη την προηγούμενη φορά. Τώρα μιλάει το αγόρι ή το κορίτσι. Το αγόρι πρέπει να μιλάει. Και το event αυτό ξεκινάει την Παρασκευή το απόγευμα. Οι περισσότερες ομάδες θα ξοδέψουν την πρώτη τους νύχτα για να σκεφτούν ιδέες και να σχεδιάσουν το παιχνίδι τους. Όλα πηγαίνουν πολύ καλά με την ομάδα μου. Α, έχει ξεκινήσει ήδη δηλαδή. Μας ήρθε πολύ γρήγορα η ιδέα, οπότε παίρνω ένα μικρό διάλειμμα για να κοιτάξω γύρω. Ω, τι θα δει γύρω. Μήπως βρει τον έρωτα τριγύρω. Τότε λέει την πρόσεξα. Η ομάδα της καθόταν δίπλα στη δικιά μου και έχουν μια έντονη διαμάχη και άκουσα κάποιον να λέει, ας κάνουμε ένα διάλειμμα και ας ξαναδοκιμάσουμε σε 10 λεπτά. Φεύγουν λοιπόν οι υπόλοιποι της ομάδας και την αφήνουν μόνη της να γράφει σημειώσεις. Αυτή είναι η ευκαιρία μου να της μιλήσω, σκέφτομαι. Φτιάχνω λοιπόν τα μαλλιά μου και τα ρούχα μου. Φοράω το χαμόγελό μου. Πηγαίνω απίσω παίκτη. Και προσπαθώ να συμπεριφερθώ όσο πιο φυσικά μπορώ. Α, διαλέγω. Δεν ξέρω τι να πρωτοδιαλέξω. Η μία επιλογή λέει: γεια σου, είμαι ο XXX. Θέλει να μπει η friend zone κατευθείαν. Και άλλη είναι: θα ήθελε να μάθει για την ιδέα του παιχνιδιού μα. Από τη μία μπαίνει friend zone με τη μία. Από την άλλη πάει και δίνει την ιδέα του παιχνιδιού κατευθείαν. Δεν μπαίνουμε friend zone. Καλύτερα να προδώσουμε την ομάδα. Αυτή φαίνεται λέει να αισθάνεται λίγο άβολα, αλλά συνεχίζει να ακούει την ιδέα μας. Δεν είναι πολύ κακή, λέει με μια κουρασμένη φωνή αυτή. Μάλιστα. Θα βρίσκω αυτό το παιχνίδι, δεν ξέρω παιδιά. Απλά μεταεμφανίζει στο Steam. Αφού λέει τελείωσε το event, τη βρήκα στο WeChat. Α, την έκανε chatting. Ήταν περίεργο στην αρχή. Γρήγορα γίναμε pen pals. Τι είναι το pen pals? Και μοιραζόμασταν τα μυστικά μας και τα συναισθήματά μας. Παρόλο που δεν κέρδισα κάποιο βραβείο στο event, οι φίλοι μου λένε ότι ήμουν ένας πραγματικός νικητής. Δεν μπορώ να διαφωνήσω. Είμαι πολύ τυχερός, λέει, για να την έχω συναντήσει. Πολύ ρομαντική ψυχή μας βγήκε ο κεντρικός. 2 εβδομάδες αργότερα. Κάναμε texting, μιλούσαμε. Περιμένω για μια καλή ευκαιρία για να τη ρωτήσω να βγούμε έξω για μια ταινία και πιθανόν για βραδινό. Το αφεντικό μου νευρίασε μαζί μου, αλλά έκανα ακριβώς ό,τι μου είπε. Και τώρα με κατηγορεί. Πώς μπορώ να μην είμαι στενοχωρημένη? Και οι δύο επιλογές είναι ότι το αφεντικό πάντα παίρνει τα credits και μοιράζεται τις ευθύνες τέλος πάντων. Πιθανόν είναι ένα πρόβλημα στην επικοινωνία. Αυτό θα πω. Ίσως δεν το έκανε με σκοπό αυτό. Ξέρω ότι έχεις μια γενναιόδορη καρδιά. Απλά συγχωρέσαι, έτον. Όλα είναι τέλεια σε αυτό το συννεφάκι που ζούμε, σε αυτή τη σχέση που έχει ξεκινήσει να δημιουργείται ανάμεσα στον κεντρικό μας ήρωα και στην κουπελίτσα. Υπάρχουν και άλλα, λέει. Κανένας από τους συνεργάτες μου δεν ήταν πρόθυμος να με υπερασπιστεί. Αυτό δεν ήταν δίκαιο. Ειλικρινά μας βγήκε. Και τώρα είτε μπορώ να της πω ότι ποτέ δεν θα προσέβαλαν τέλος πάντων το αφεντικό. Θα απαντήσω το καλό. Πιθανόν δεν ήξεραν όλη την ιστορία. Όλη αυτή η μουσικούλα με έχει κάνει να είμαι το καλό αγγελάκι. Δεν ήξεραν τα γεγονότα, οπότε αποφάσισαν να κρατήσουν το στόμα του κλειστό. Είμαι ακόμη στενοχωρημένη, λέει. Ωραία. Ευκαιρία να τη πούμε γιατί δεν βγαίνει μαζί μου το Σαββατοκύριακο. Για να περάσουμε καλά, οκ. Okay. Okay, θα βγούμε. Θες να πάμε να δούμε ταινία? Τι να πάω να δω? Να πάω να δω επιστημονικής φαντασίας, να πάω να δω χώρο, να πάω να δω ρομαντική κομεντή. Παρόλο που είναι πολύ ρομαντική ψυχή ο δικός μας, δεν θα πάμε να δούμε ρομαντική κομεντή. Επιστημονική φαντασία δεν θέλω. Θα πάω να δούμε μια τρομακτική ταινία για να τρομάζει και να έρχεται στην αγκαλιά του κεντρικού μας ήρωα και να παντρευτούν και να ζήσουν ευτυχισμένοι για μια ζωή. Μάλιστα.
Έκλεισε τα εισιτήρια. Πρέπει να βρω και ένα fancy εστιατόριο κάπου κοντά. Και τώρα μας βάζει ένα mini game να κλικάρουμε τα καλά εστιατόρια για να τα βάλουμε στα αγαπημένα μας. Να αποφύγουμε τα κακά και να ετοιμαστούμε για το πρώτο μας ραντεβού. Λέει. Δεν το είχα καταλάβει. Όλα πηγαίνουν πολύ αργά σε αυτό το παιχνίδι. Γιατί ξαφνικά αποφασίσατε να. Εγώ πατάω εντωμεταξύ απλά τα χρωματιστά. Ελπίζω να μην είναι κάτι κακό αυτό. Εδώ είναι. Εδώ. 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 Τι έχει πει. Το βρήκα! Νάτο, στη μέση είναι. Πήγε στην άκρη, πήγε πάλι στη μέση, πήγε πάλι στην άκρη, πήγε από απέναντι. Πήγε στη μέση, πήγε στην άκρη, πήγε... Αααα, δεν ξέρω πού είναι, είναι... Άγιε! Έκανα λάθος. Με καροϊδεύει, γιατί μου κρύβει εστιατόριο μέσα στα καπέλα. Πετάχω την κόρη για να προσανατολίσουνε. Τι κάνει! Αυτό είναι! Το βρήκα! Πρέπει να βρω και το δεύτερο, με κοροϊδεύει τώρα. Δεν έχω ιδέα που είναι το δεύτερο. Really? Κάνουν αυτά, δεν θέλω να παίξω κι άλλο. Επιτέλους είναι η μέρα του ραντεβού μας. Είναι η πρώτη μου φορά που κάθομαι δίπλα της και είμαι αγχωμένος. Λέω στον εαυτό μου να ηρεμήσει και να συγκεντρωθώ στην ταινία. Τελειώνει η ταινία και μένουμε στις θέσεις μας μέχρι όλοι να φύγουνε. Η ταινία ήταν κάπως ενδιαφέρουσα. Λέω εγώ. Δεν ήταν κακή, λέει αυτή. Τώρα τι θα κάνουμε στη συνέχεια. Ξέρει ένα πολύ καλό εστιατόριο εδώ δίπλα. Τι παιχνίδι παίζω. Να πάω σε ασιατική κουζίνα ή καντονίζ ντιμσουμ. Τι το καντονίζ ντιμσουμ. Θα πάω στην ασιατική γιατί φοβάμαι. Ωραία, δεν είμαι πίκη, λέει. Πάμε. Χαίρομαι που δεν είσαι πίκη. Συν ένα. Αχ, δεν το πιστεύω. Είναι τόσο ρομαντικό αυτό το παιχνίδι μέχρι αηδίας. Α, λέει ότι το φεγγάρι ζωγραφίζει μία σημαίνια γραμμή γύρω από το πρόσωπο. Τι λέει, τι γίνεται. Μπορώ να ακούσω την καρδιά μου καθώς τη χτυπάω. Το χτύπω της καρδιάς μου. What the hell is even that? Ερχόμαστε πιο κοντά και πιο κοντά. Δεν χρειάζεται καν να μιλάμε. Καταλαβαίνεστε, ωραία. Τι θα, πού θα φτάσω. Δεν χρειάζεται να πούμε άλλα πράγματα. Α, τι να της πούμε. Να της πω ότι μου αρέσει. Να τη ρωτήσω αν μπορώ να κρατήσω το χέρι της. Ή να της πω για το φεγγάρι. Το φεγγάρι δεν θα το σχολιάσω. Θα της κρατήσω το χέρι. Τι. Αυτή ήταν η αρχή της ιστορίας μας. Είπε. Μιλάμε όλη τη μέρα. Α, απλά κρατηθήκαμε χεράκι-χεράκι και τα φτιάξαμε. Συζητάμε συνέχεια για αυτά που έχουμε κοινά. Τέλος πάντων, τα κοινά μας ενδιαφέροντα. Εντάξει, ο φίλος πέτυχε λαχείο. Μία φορά μίλησε μια κοπέλα. Και είναι η τέλεια κοπέλα. Και I gotta go. Okay. Α, πρέπει να φύγω. Okay. Αντίο. Μιλούσα στο τηλέφωνο πόσες ώρες. Εντάξει, έχουμε και ζωή. Κάτι πρέπει να γίνει. Οχ, τσακώθηκαν. Γιατί? Τι είναι αυτό? Όχι, δεν θέλω να τσακωθώ. Πώς φτάσαμε εδώ πέρα? Τι συμβαίνει? Θα χωρίσουνε. Σταμάτα να μιλάς. Της αρέσει ακόμη να μου λέει όλα τα προβλήματα στην καθημερινότητά της όπως έκανε παλιά. Δεν μπορώ να καταλάβω τι γίνεται. Πιστεύω ένα έξυπνο κορίτσι σαν αυτή θα έπρεπε να μπορεί να χειριστεί αυτά τα προβλήματα από μόνη της. Αλλά πάντα λένε στενοχωρημένη. Α, δεν μ' αρέσει. Αυτή συνεχίζει να κλαίγεται για το αφεντικό της. Αχ, συνεχίζει να κλαίγεται για το αφεντικό της. Θα της πω τα ίδια. Δεν μπορώ, τι. Κουράστηκα βέβαια, πότε τελειώνουμε. Τώρα θα πήγε για τους συναδέλφους της. Η ίδια ιστορία επαναλαμβάνεται. Θα επαναλάβω κι εγώ την ίδια ιστορία. Δεν γίνεται. Δεν πηγαίνει καλά η σχέση μας. Το βλέπετε έτσι. Δεν εξελίσσονται καλά τα πράγματα. Όταν έρχεστε κοντά, βλέπεις πράγματα που δεν είναι στην αρχή. Αυτή τι έχει γίνει. Κάθε όλη μέρα έχει γίνει βρωμιάρα. Τα προβλήματα προκύπτουν μεταξύ των ζευγαριών. Όταν γυρνάω στο σπίτι από τη δουλειά, παρακολουθεί την αγαπημένη τη σειρά. Άδεια κουτιά φαγητού και χαρτομάτιλα υπάρχουν παντού. Και τώρα πρέπει. Είμαι πολύ κουρασμένος. Μπορεί να τα καθαρίσει μόνη της. Ω Θεέ μου. Μάλλον πρέπει να τα κάνω όλα μόνος μου. Τι να κάνουμε. Θα πατήσω πόδι. Κουράστηκα ρε φίλε. Κάντε εσύ. Ο χρόνος περνάει πολύ γρήγορα. Πέρασαν 3 χρόνια από όταν συναντηθήκαμε. Say what?
Ήρθες να μου μιλήσεις. Ειλικρινά, αισθάνθηκα άβολα όταν μου μίλησες. Μάλλον έπρεπε να είσαι πιο... να είσαι πιο natural. Τι έπρεπε να πω, να γίνω φιλαράκι κατευθείαν από θες να γίνω φίλοι. Αρχίσαμε να μιλάμε πιο πολύ και σταδιακά έγινε σε αυτός που μιλούσα περισσότερο. Θυμάσαι το πρώτο μας ραντεβού, τώρα θα μου την πει και που την κράτησα από το χεράκι. Ήμουν μπερδεμένη, λέει, γιατί δεν φαινόσουν να είσαι προετοιμασμένος καθόλου για το ραντεβού μας που είχα ψάξει όλα τα εστιατόρια της γειτονιάς. Νόμιζα ότι δεν είχες ασχοληθεί καθόλου με το τι μου αρέσει. Αν έπρεπε να διαλέξω το άλλο που δεν ξέρω τι ήταν. Ωραία, θυμάσαι όταν κρατήσαμε χεράκια πρώτη φορά. Οι λέξεις μόνο θα είχαν καταστρέψει, λέει, το όλο mood. Ωραία, μιλούσαμε. Αλλά οι συζητήσεις μας με κατηγορεί ότι ήταν πάντα επιφανειακές. Ήθελα να μοιραστώ περισσότερα πράγματα, λέει, μαζί σου. Μερικές φορές τσακωθήκαμε. Είσαι πολύ πεισματάρης όταν μαλώνουμε. Δεν θέλω να είμαι πάντα αυτή που ζητάει συγγνώμη. Α, δεν πάμε καλά. Μάλλον δεν έπρεπε να στενοχωριέμαι τόσο πολύ για τα προβλήματά μου. Αλλά μερικές φορές ήθελα απλά να με άκουγες και να μοιραζόμουν τα συναισθήματά μου. Θέλω να ξέρεις ότι χρειαζόμουν περισσότερα, λέει, από μια κρύα συμβουλή. Δεν είμαι συνάδελφός. Μου τη λέει κιόλα. Α, ο δικός μου συνεχίζει εκεί πέρα να σκύβει το κεφάλι. Δεν μ' αρέσει έτσι όπως εξελίσσεται αυτή η συζήτηση. Φεύγει! Δεν τα καταφέραμε! Πήρε τη βαλίτσα της και φεύγει! Goodbye, μου είπε. Και μου έρχεται η ειδοποίηση από το Steam, δεν το βλέπετε εσείς, ότι κατάφερα να τους χωρίσω. Καλά πήγε αυτό, παιδιά. Αυτό ήταν το βίντεο για σήμερα. Πατήστε like αν σας άρεσε. Γράψτε μου στα σχόλια αν θέλετε να δείτε και άλλες αποτυχημένες ιστορίες αγάπης που θα χειριστώ εγώ. Και εμείς θα τα πούμε στο επόμενο βίντεο. Γεια σας!